Γεια σας. Είμαστε σε μια διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, του Σεμιναρίου Σύγχρονης Ιστορίας, που το κάνουμε σε αυτές τις ειδικές συνθήκες που μας επιβάλλει η νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή ο κορονοϊός. Και είμαστε υποχρεωμένοι, αγαπητοί φίλοι, να τιμήσουμε μια κορυφαία επέτειο του νεοελληνικού κόσμου, δηλαδή την Παλιγενεσία, μέσα από αυτόν τον τρόπο, αυτή τη μέθοδο. Ελπίζω όμως ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει αυτό που εμείς θέλουμε να τιμήσουμε, άσχετα αν η απόσταση με εσάς είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η σχέση μας είναι πλέον ψηφιακή. Έχουμε σήμερα την τύχη να έχουμε μαζί μας ως συνομιλητή στη διάλεξη τον κύριο Γιάννη Πολυχρονόπουλο, επιχειρηματία, πρόεδρο του Ελληνοουκρανικού Επιμελητηρίου, που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο όταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, δηλαδή λίγο μετά την Σοβιετική κατάρρευση και τη δημιουργία του Ουκρανικού κράτους, πήρε την πρωτοβουλία αυτή η ομάδα επιχειρηματιών, με επικεφαλής τον κύριο Πολυχρονόπουλο, να διεκδικήσει το οίκημα όπου είχε στεγάσει την φιλική εταιρεία, δηλαδή αυτή την πρωτοποριακή οργάνωση των υπόδουλων Ελλήνων που οδήγησε στην Παλιγενεσία, το οποίο μέσα από μια διαδικασία που θα μας αναπτύξει στη συνέχεια ο ίδιος, έγινε ένα σύγχρονο μουσείο, ίσως από τα σημαντικότερα της νεοελληνικής μας ιστορίας. Ας πιάσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι, το νήμα από την αρχή. Η σημερινή μας διάλεξη είναι μια διάλεξη επετειακή για τη Μεγάλη Παλιγενεσία, για το 1821, για τα 200 χρόνια που μας χωρίζουν από εκείνη την πραγματικά ηρωική εξέγερση των προγόνων μας, απέναντι σε ένα απολυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς, σε μια σκοτεινή Ευρώπη της Ιεράς Συμμαχίας. Πραγματικά, με τα δεδομένα τα σύγχρονα, η εξέγερση εκείνη ήταν μια εξέγερση ουσιαστικά οραματιστών, ρομαντικών ουτοπιστών, που όμως πέτυχε, παρόλα τα λάθη, παρόλες τις αντινομίες αρχικά που συνάντησε. Ας προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν όμως πώς ξεκίνησε η διαδικασία αυτή, σε ποιο χώρο στήθηκε αυτό ο εγκέφαλος της ελληνικής παλιγενεσίας, που είναι η φιλική εταιρεία, έτσι, στην Οδυσσό της Νέας Ρωσίας, έτσι λεγόταν τότε αυτές όλες οι περιοχές που είχαν προσκτηθεί από τη Ρωσική Αυτοκρατορία στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο ελληνισμός, όλος ο ελληνικός χώρος, είχε υποταγεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια σε μια νέα πολιτική και πολιτισμική εντελώς διαφορετικά δύναμη, σε αυτό που θα το αποκαλέσουμε το Οθωμανικό Ισλάμ. Μια νέα δύναμη που εισέρχεται από την Ανατολή στον ελληνικό κόσμο ήδη από τον 10ο αιώνα και από τον 15ο κυριαρχεί πλήρως, διαμορφώνοντας μια νέα τάξη πραγμάτων που έχει ως χαρακτηριστικά αφενός την κυριαρχία μιας νέας θρησκείας που αντιπαλεύει τις παλιές βιβλικές θρησκείες, που είναι το Ισλάμ, μια βιβλική και αυτή θρησκεία, αβρααμική θρησκεία, που έρχεται όμως από τις αραβικές ερήμους και ουσιαστικά πηγαίνει πολύ πίσω τις κοινωνίες λόγω μιας εντελώς απλοϊκής σύλληψης του κόσμου και των εντολών που δίνει μέσω των ιερών κειμένων στον κόσμο, και από την άλλη μέσα από ένα νέο τύπο πολιτικό και οικονομικό σύστημα, το οποίο βασίζεται σε μια απλοϊκή διάκριση μεταξύ των κυρίαρχων πιστών και των υποτεταγμένων μη πιστών, οι οποίοι είναι δύο κατηγοριών. Είναι οι πιστοί που ανήκουν στις άλλες βιβλικές θρησκείες, δηλαδή στους χριστιανούς και στους Εβραίους, που είναι ανεκτοί, αλλά δεν είναι πρώτης κατηγορίας πολίτες, και βεβαίως σε άλλους που ανήκουν, είναι εκτός αυτών των βιβλικών θρησκειών, που είναι οι εντελώς απόβλητοι. Και όλο αυτό το σύστημα έχει και μια οικονομική πλευρά που βασίζεται στην υπερφορολόγηση κυρίως των μη πιστών. Αυτό που φέρνει η Οθωμανική κυριαρχία στον πάλε ποτέ ελληνικό κόσμο, δηλαδή στον κόσμο που, αν μπορούμε να πούμε γεωγραφικά, τότε ήταν τα Βαλκάνια, το επίκεντρο ήταν το Αιγαίο και η Μικρασιατική Χερσόνησος, η νέα οικονομική τάξη πραγμάτων ήταν δομημένη πάνω σε δύο κοινωνικές ομάδες.
στην ομάδα των επικυρίαρχων, που ήταν ουσιαστικά οι μουσουλμάνοι, είναι ένα καθαρά ισλαμικό χαλιφάτο, δεν έχει τα εθνικά χαρακτηριστικά που σήμερα του προσδίδουμε, αυτά είναι ουσιαστικά ερμηνείες της νεωτερικότητας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι καθαρά θρησκευτικό κράτος. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τις εθνικές ταυτότητες, ούτε για τις γλωσσικές ταυτότητες. Είναι ένα καθαρό θρησκευτικό κράτος, στο οποίο οι συμμετέχοντες στην κυρίαρχη θρησκευτική ομάδα είναι αυτοί που απολαμβάνουν τα περισσότερα προνόμια. Οι υπόλοιποι ουσιαστικά υπερφορολογούνται και μέσα από μια τέτοια διαδικασία άντλησης αυτής των πόρων από τους υπόλοιπους πληθυσμούς καλύπτεται και ο κρατικός προϋπολογισμός. Έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες πάνω στα οικονομικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υπολογίζεται ότι περίπου μέχρι τον 18ο αιώνα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κρατικών εσόδων προέρχονταν ακριβώς από αυτές τις ιδιαίτερες φορολογήσεις των χριστιανών και των Εβραίων. Είναι λοιπόν μια κατάσταση που πολιτισμικά αφενός έχει δημιουργήσει στον ελληνικό κόσμο μια κατάσταση έτσι, μεγάλης καθυστέρησης. Ήδη με την Οθωμανική κυριαρχία η ελληνική διανόηση έχει φύγει, έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται οι κοινότητες της Διασποράς, όπου στη Διασπορά μεταφέρεται όλο εκείνο το αναγεννημένο ελληνικό πνεύμα που την παλαιολόγια περίοδο ουσιαστικά για πρώτη φορά μας εισάγει στην ιδέα της εθνικής ταυτότητας. Είναι μια πολύ πρώιμη ανάδυση εθνικής ταυτότητας στο Μεσαίωνα, ίσως είναι η πρώτη ανάδυση εθνικής ταυτότητας που συναντιέται στον ευρωπαϊκό χώρο, συνδυασμένη και πατώντας πάνω σε μια βαθιά και ουσιαστική κλασική γραμματεία. Η αρχαία ελληνική γραμματεία έτσι κι αλλιώς για αιώνες αποτέλεσε τη βάση όλης της βυζαντινής πνευματικής κίνησης και παιδείας. Ήδη λοιπόν αυτό που μπορείς να πεις ότι χαρακτηρίζει σε πνευματικό επίπεδο τον ελληνικό κόσμο δεν βρίσκεται εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά εκτός, στις κοινότητες της Διασποράς. Εκεί αναπτύσσεται και ειδικά όταν υπάρχει η επανάσταση του υπογραφείου, λίγο μετά δηλαδή από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όλη η ελληνική γραμματεία και όλη αυτή η τάση για την ελληνικότητα αρχίζει να διαδίδεται. Βεβαίως οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, αλλά όμως ήδη από τότε βλέπουμε να υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος πυρήνας εθνικής ιδεολογίας. Ήδη στις μεγάλες κοινότητες της Διασποράς από τον 15ο αιώνα υπάρχουν κοινότητες των προσφύγων Ελλήνων που έχουν μια ισχυρή ελληνική ταυτότητα, μέσα βεβαίως και χωρίς καμία αντιπαλότητα και αντίθεση με το ρωμαϊκό περιβάλλον, δηλαδή με τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμικό κόσμο. Έτσι δημιουργούνται οι κοινότητες της Διασποράς και βεβαίως μια από τις περιοχές όπου η ελληνική Διασπορά έζησε και αναπτύχθηκε πάρα πολύ είναι η Ρωσική Αυτοκρατορία. Ήδη από τον 16ο αιώνα οι Έλληνες καταφεύγουν σε πόλεις της δυτικής κυρίως Ρωσίας, δημιουργώντας συντεχνίες, αναπτυσσόμενοι οικονομικά και βεβαίως σε έναν χώρο που τους υποδέχεται με μεγάλη φιλικότητα λόγω του κοινού ορθόδοξου δόγματος. Ξέρουμε ότι μετά το δεύτερο Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο που έγινε το 1768 έως το 1774 που έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ μεγάλη αλλαγή των συνθήκων με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, οι Έλληνες πλέον τίθενται υπό την προστασία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Βεβαίως η Ρωσική Αυτοκρατορία έχει τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα και αυτά θα κωδικοποιηθούν λίγο αργότερα στην εποχή της Μεγάλης Εκατερίνης με το περίφημο ελληνικό σχέδιο, όταν η έξοδος της Ρωσίας προς τις θερμές θάλασσες λίγο πολύ θα συνδεθεί με την αναβίωση της ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα σχέδιο εξωτερικής διπλωματίας, το οποίο βεβαίως δεν θα πετύχει και ειδικά με τα ορλοφικά θα καταρρεύσει και στη θέση του θα έρθει ο παρσλαβισμός ως το κυρίαρχο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, όμως θα δημιουργήσει ένα ρεύμα, έτσι θα λέγαμε, που προσελκύει τους Έλληνες από κάθε μέρος του ελληνικού κόσμου. Από την Ηπειρωτική Ελλάδα, από τα νησιά, από τον Μικρασιατικό χώρο. Έτσι οι Έλληνες λοιπόν πολύ σύντομα θα είναι μια πολύ ισχυρή πληθυσμιακή ομάδα που θα κατοικεί κυρίως στις παραλιακές πόλεις της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Η Οδυσσός θα είναι μια τέτοια νέα πόλη, θα δημιουργηθεί, η Οδυσσός θα
ενσωματωθεί στη Ρωσία στα τέλη του 18ου αιώνα, έως τότε ανήκε είτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε στο χανάτο των Τατάρων της Κρυμαίας και βεβαίως στη θέση ενός παλιού Τάταρο-Χαζαρικού χωριού και οι Τάταροι και οι Χαζάροι είναι τουρκομανικές φυλές ουσιαστικά της στέπας. Εκεί η Μεγάλη Εκατερίνη θα επιχειρήσει να δημιουργήσει μια νέα πόλη, τελείως νέα πόλη, την οποία την ονομάζει Οδυσσό. Είναι κάποτε στην αρχαιότητα, εκεί υπήρχε μια αρχαία ελληνική αποικία, η Όλβια, η οποία βεβαίως εξαφανίστηκε, η ελληνική παρουσία χάθηκε στις περιοχές αυτές για αιώνες. Δεν υπήρχε ελληνική παρουσία στο χώρο της Μαύρης Θάλασσας, πλην των περιοχών της νότιας ακτής, δηλαδή του Μικρασιατικού Πόντου, της Κρυμαίας, όπου επίσης έχουμε μια συνεχή ελληνική παρουσία από τον 7ο π.Χ. αιώνα, είναι η περίφημη Ταυρίδα των αρχαίων Ελλήνων, και βεβαίως οι ακτές της σημερινής Βουλγαρίας, που είναι οι δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί υπάρχει μια συνεχής ελληνική παρουσία που δεν σταμάτησε ποτέ από την εποχή των μεγάλων ελληνικών αποικισμών. Στον χώρο λοιπόν της Οδυσσού, οι Έλληνες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται ήδη από το 1768-74, δηλαδή από την εποχή που σας είπα του Δευτέρου Ρωσοτουρκικού Πολέμου, όταν άνδρες που πολεμούσαν με τον Λάμπρο Κατσόνη στο πλευρό του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Στόλου, 300 περίπου άτομα, θα τους αποδοθεί από τη Ρωσική Αυτοκρατορική Αυλή περίπου 15 εκτάρια. 15 εκτάρια είναι γύρω στα 1500 στρέμματα, όπου δίνονται σε αυτούς και εκεί με πολύ καλούς όρους καλούνται να φέρουν τις οικογένειές τους από τον υπόδουλο ελληνικό κόσμο. Έτσι ξεκινάει η πρώτη ελληνική αποικία. Η Οδυσσός βέβαια αυτή καθ' αυτή θα ξεκινήσει και θα ιδρυθεί το 1794. Λίγο πολύ αυτό είναι το πλαίσιο, θα αναπτυχθεί η Οδυσσός στη συνέχεια ραγδαία, ως μια κοσμοπολίτικη πόλη όπου οι Έλληνες μαζί με άλλες σύνικες εθνότητες θα έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Ο ρόλος τους δεν θα είναι ένας απλός ρόλος των συνίκων, θα παίξουν και πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Γνωστότερη είναι η παρουσία του Μαρασλή που για δεκαετίες διετέλεσε δήμαρχος της πόλης και σε αυτόν οφείλονται πάρα πολλά δημόσια έργα που συνέβησαν στην περιοχή αυτή. Η περιοχή λοιπόν αυτή θα είναι και η περιοχή όπου θα μπορέσει να ανθίσει αυτή η ιδέα της ελληνικής απελευθέρωσης. Βεβαίως η ιδέα της ελληνικής απελευθέρωσης ήδη υπήρχε σε όλη την περίοδο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Έχουμε πολλές... Είναι... Η Γαλλική Επανάσταση ουσιαστικά ανοίγει για πρώτη φορά σε μια σκοτεινή Ευρώπη των απολυταρχιών και των φεουδαρχών, ανοίγει την ιδέα της εθνικής ανεξαρτησίας, δηλαδή και η ιδέα του έθνους και η ιδέα της εθνικής ταυτότητας και της ανεξαρτησίας εισβάλλει κυριαρχικά για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση στον ευρωπαϊκό χώρο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Οι Έλληνες είναι μια από τις πιο προχωρημένες ομάδες του ευρωπαϊκού χώρου, οι Έλληνες της Διασποράς εννοείται, οι οποίοι και κοινωνικά ανήκουν σε στρώματα προοδευμένα οικονομικά, ανήκουν σε αστικά στρώματα, σε στρώματα μορφωμένα, τα οποία μπορούν να διηλύσουν όλες αυτές τις νέες ιδέες και να τις προσαρμόσουν στις δικές μας ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν θα δούμε να δημιουργούνται μια σειρά ελληνικών οργανώσεων στο χώρο τον ευρωπαϊκό. Θα σας πω έτσι 2-3 από αυτές, οι οποίες είναι το πρόπλασμα πάνω στις οποίες θα δημιουργηθεί η φιλική εταιρεία. Είναι το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο στο Παρίσι, στο επαναστατημένο Παρίσι, το οποίο όμως μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους και την καταστολή θα λέγαμε των δημοκρατικών Γάλλων, παρότι ουσιαστικά ο Ναπολεόν επανέφερε την αυτοκρατορία, αλλά το δημοκρατικό πνεύμα δεν εξαφανίστηκε, παρέμενε στη βάση, αλλά με το τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων επανήλθε όλη η παλιά γαλλική αριστοκρατία με τον παραδοσιακό έτσι, τρόπο έκφρασης. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα άλλο μεγάλο σημαντικό κέντρο, το οποίο όμως δεν θα ανθίσει γιατί δεν υπάρχει τόσο δυνατό κοινωνικό πλαίσιο, είναι η Φιλόμουσος Εταιρεία στην Αθήνα, για να γίνουν μετά οι δύο μεγάλες οργανώσεις, παράνομες οργανώσεις επί της ουσίας, σε μια Ευρώπη που ήδη σκοτίνιαζε, γιατί μετά το τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων έρχεται η αλληλεγγύη των μεγάλων αυλών, των μοναρχικών αυλών της Ευρώπης, που δεν θέλουν επαναστατικές αναταράξεις. Και εκεί δημιουργείται η Ιερά Συμμαχία, η οποία θέλει την απόλυτη ακινησία.
έχει αλλεργία προς οποιαδήποτε επαναστατική διαδικασία στον ευρωπαϊκό χώρο. Τη φοβάται υπαρξιακά, την αφισβητεί και θέλει εγκαίρως να κατασταλεί. Αυτό είναι το αρνητικό πλαίσιο που μέσα στο οποίο καλούνται να δράσουν οι νέοι Έλληνες επαναστάτες. Οι δύο πολύ μεγάλες σημαντικές εταιρείες όπως δημιουργήθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα είναι η εταιρεία του Λέοντος και η εταιρεία του Φίνικος. Και όσο και σήμερα έτσι έχουμε λίγα ψήγματα για να δούμε τις ιδεολογικές τους διαφορές, ξέρουμε ότι η εταιρεία του Λέοντος είναι μια εταιρεία φιλελεύθερων διαφωτιστών, οι οποίοι όμως ονειρεύονται την εθνική αναγέννηση όχι μέσα από την έξαρση, από την εξέγερση, από την επανάσταση, αλλά μέσα από τη μόρφωση. Και σε αντιπαράθεση με αυτούς διαμορφώνεται η εταιρεία του Φίνικος, η οποία είναι μια καθαρά επαναστατική οργάνωση, η οποία θεωρεί ότι ο μόνος δρόμος χειραφέτησης είναι η επανάσταση, η ένοπλη επανάσταση. Και λίγο πολύ θεωρεί τα μέλη της εταιρείας του Λέοντος ως υποτονικούς που δεν θα το λέγαμε ως συμβιβασμένους, ας το λέγαμε έτσι. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αν αναλύσεις τις ιδεολογικές τάσεις εκείνης της εποχής είναι τόσο προχωρημένες που τις βλέπεις συνεχώς σε κάθε σημείο της ευρωπαϊκής ιστορίας αλλά και της νεότερης ελληνικής ιστορίας να υπάρχουν αυτές οι δύο τάσεις. Η τάση της μεταρρύθμισης και η τάση της επανάστασης. Στη θέση λοιπόν του Φίνικος, στην εταιρεία του Φίνικος και με πρωτοβουλία του Ξάνθου και του Σκουφά που ήταν μέλη, θα μετασχηματιστεί και θα ιδρυθεί η φιλική εταιρεία. Και το 1814 θα είναι η γενέθλιος ημερομηνία που αυτές οι πολύ ριζοσπαστικές επαναστατικές ιδέες των Ελλήνων, αυτής της τάσης, θα πάρουν τη μορφή της φιλικής εταιρείας. Και βεβαίως από το 1820 ξέρουμε λίγο πολύ πώς έχει. Είναι μια μυστική οργάνωση, παράνομη οργάνωση, λειτουργεί με κώδικες εσωτερικούς, απλώνεται σε όλο τον ελληνικό κόσμο και αυτό είναι το πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή από τα ορεινά του Πόντου έως τα ορεινά της Πελοποννήσου, έως την Κρήτη, έως τη Διασπορά και τη Μακεδονία, βλέπουμε να δημιουργούνται παντού πυρήνες Ελλήνων οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να συμμετάσχουν σε μια εθνική παλιγενεσία αποτινάζοντας μια σκλαβιά εκατοντάδων ετών. Είναι πρωτοφανής αυτή η κινητοποίηση ενός φιλελεύθερου ελληνισμού που υπάρχει σε κάθε γωνιά του υπόδουλου ελληνικού κόσμου. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο, όπως σας είπα, πάρα πολύ δύσκολο απόψη διεθνούς περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν πια διεθνείς συμμαχίες. Ακόμα και ο Καποδίστριας που εντάσσεται σε αυτό το κλίμα της επανάστασης και της απελευθέρωσης και είναι ένας πολύ λαμπρό μυαλό στην ευρωπαϊκή διπλωματία, αρνείται να αναλάβει την ευθύνη του να ηγηθεί αυτού του επαναστατικού κινήματος. Και βεβαίως γι' αυτό η μυστική παρέα που διοικεί τη φιλική εταιρεία αναθέτει ήδη από τον Απρίλιο του 1820 στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ένα φωτεινό μυαλό στρατιωτικό που προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια των Ελλήνων διοικητών των παραδουνάβιων χωρών, κρατών, με μια απότατη παραγωγή από το χώρο του Μικρασιατικού Πόντου. Θεωρείται ότι η πρώτη καταγωγή τους είναι από το χωριό Υψηλή του Όφεως της Τραπεζούντος και από το Υψηλή η γενιά αυτή ονομάστηκε Υψηλάντες, δηλαδή Υψηλάντιδες, δηλαδή αυτοί που προέρχονται από το χωριό Υψηλή. Είναι πραγματικά μια οικογένεια, ο πατέρας του υπήρξε βοηβόδας στις παραδουνάβιες περιοχές. Οι παραδουνάβιες περιοχές ήταν περιοχές οθωμανικές υπό ισχυρή αυτονομία και γι' αυτό είχαν βρει μια ενδιάμεση λύση με τη Ρωσική Αυτοκρατορία να είναι μεν ημιαυτόνομες υπό την Οθωμανική διοίκηση, αλλά η ηγεσία να ανήκει στους Ρωμιούς. Και γι' αυτό οι φαναριώτες, φαναριώτικες οικογένειες ήταν, ανέλαβαν τη διοίκηση των παραδουνάβιων περιοχών, δημιουργώντας έτσι μια γνήσια όμως ελληνική αριστοκρατική τάξη πραγμάτων. Κάτι που δεν υπήρξε πουθενά άλλου, ήταν ένα μοναδικό ιστορικό φαινόμενο, όπου διαμορφώθηκε μια ελληνική αριστοκρατία, αντίστοιχε με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αριστοκρατίες, στον χώρο των παραδουνάβιων χωρών. Από εκεί προέρχεται ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος ηγείται της Επανάστασης. Και βεβαίως προσπαθεί να οργανώσει όσο μπορεί τον χώρο αυτό, δημιουργεί τα στρατιωτικά σώματα και τον Ιερό Λόχο, όπου εντάσσεται η αφρόκρεμα των Ελλήνων, είναι οι Έλληνες σπουδαστές σε όλες τις
ευρωπαϊκές πόλεις και ειδικά στις ρωσικές πόλεις είναι ό,τι πιο ευγενικό και μορφωμένο είχε παράξει εκείνη την εποχή η Ρωμιοσύνη, το ελληνικό γένος, και αυτό εντάσσεται στον Ιερό Λόχο σε επίπεδο στρατιωτικής οργάνωσης. Και βεβαίως εκεί, στο Ιάσιο της σημερινής Ρουμανίας, στις 24 Φεβρουαρίου του 1821, κηρύσσει την Ελληνική Επανάσταση. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία της παλιγενεσίας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για ποια είναι η πραγματική εθνική ημερομηνία για την Ελληνική Επανάσταση, είναι 24 Φεβρουαρίου του 1821. Από εκεί και πέρα βεβαίως ανοίγει κυριολεκτικά ο ασκός του αιώλου. Παντού γίνονται προσπάθειες εξέγερσης, στο χώρο από την Ανατολική Ρωμιλία, όπου έχουμε και εκεί μεγάλες, παντού έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις. Απλά θα κατασταλούν όλες εγκαίρως, θα γίνει κατορθωτό μόνο στην περιοχή της Πελοποννήσου να ευοδοθεί αυτή η επαναστατική κίνηση. Και από όλο αυτό το μεγάλο κύμα και τη μεγάλη καταστολή που υπέστησαν οι παντού ελληνικές επαναστάσεις, από την Κρήτη έως την Ανατολική Ρωμιλία, το μόνο σημείο που τελικά που θα μπορέσει να εδραιωθεί θα είναι η Πελοπόννησος, ο τότε Μοριάς, όπου θα κατέβουν όλοι όσοι έχουν ιτηθεί από τις υπόλοιπες επαναστάσεις που κήρυξε η Φιλική Εταιρεία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία της παλιγενεσίας και βεβαίως το σημαντικό σημείο και αυτό που πρέπει να τιμούμε και να ξέρουμε πάντα είναι το μυαλό της επανάστασης. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια με τη εσωστρέφεια η δημιουργία του νεαρού ελληνικού κράτους, ξέχασε ουσιαστικά το ποιος το οργάνωσε, τον βασικό μυαλό αυτής της εξέγερσης και έμεινε σε τοπικές αφηγήσεις. Οπότε και η δική μας σήμερα διάλεξη, αγαπητοί φίλοι, και γι' αυτό έχουμε και τον κύριο Πολυχρονόπουλο, είναι να θυμηθούμε ακριβώς την καρδιά της εξέγερσης. Και η καρδιά της εξέγερσης είναι η Φιλική Εταιρεία και η Οδυσσός. Ήδη έχει εκδοθεί στην Ουκρανία με πρωτοβουλία του Ελληνοουκρανικού Επιμελητηρίου και με τη χρηματοδότηση ένα εξαιρετικό έργο που ελπίζω σύντομα να το δούμε και στα ελληνικά, το οποίο έχει όλη αυτή την ιστορία και δημοσιεύει για πρώτη φορά αυτούσια όλα τα έγγραφα για τη δράση της Φιλικής Εταιρείας προ και μετά της Επαναστάσεως, έτσι όπως βρέθηκαν στα Ουκρανικά πλέον αρχεία, με τα ονόματα των φιλικών, με τις καταγωγές. Είναι πάρα πολύ σημαντική μελέτη και ελπίζω και την οφείλουμε στον κύριο Πολυχρονόπουλο και ελπίζω σύντομα να την έχουμε και στα ελληνικά. Αυτό βεβαίως που συνέβη και πραγματικά δεν μας τιμάει ως νέο ελληνισμό ο οποίος απελευθερώθηκε και είχε μια πολύ μεγάλη πορεία ελεύθερου βίου, το ότι ξέχασε τη Φιλική Εταιρεία και ακριβώς εκεί όπου ουσιαστικά κάποιοι πρωτοπόροι Έλληνες εμπνεύστηκαν την εξέγερση, την παλιγενεσία. Και αυτό ήταν ο χώρος όπου έδρασε αυτή η μυστική οργάνωση, η Φιλική Εταιρεία, και ήταν στην Οδυσσό. Και εδώ βεβαίως έρχεται ο ρόλος των Ελλήνων, των ευαίσθητων Ελλήνων, οι οποίοι ουσιαστικά αντικαθιστούν το κράτος με μια άλλη ευαισθησία και προσπαθούν ουσιαστικά να αναβαθμίσουν και να κερδίσουν το χρόνο αναδεικνύοντας αυτή την έδρα της Φιλικής Εταιρείας. Κύριε Πολυχρονόπουλε, νομίζω ότι εσείς ζήσατε από την πρώτη στιγμή όλες αυτές τις διαδικασίες μετά τη Σοβιετική κατάρρευση που οδήγησαν στη δημιουργία του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας. Δηλαδή το να πάρθει εκείνο το σχεδόν ερείπιο οίκημα, να φτιαχτεί εκ του μηδενός, να αποδοθεί από το Δήμο της Οδυσσού στο ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού να δημιουργήσει το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Αλλά εδώ νομίζω ότι πρέπει να παρεμβείτε εσείς για να μας παρουσιάσετε ακριβώς το πλαίσιο εκείνης της εποχής. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς μετά τη Σοβιετική κατάρρευση ξεκινάει από ελληνικής πλευράς η προσπάθεια να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή, δηλαδή από τη Φιλική Εταιρεία. Ευχαριστώ κύριε Αξίδη, κύριε Βλάση. Μιλήσατε τόσο όμορφα που με συγκινήσατε. Έμαθα πράγματα που δεν θα τα ξεχάσω. Σας συγχαίρω για τις γνώσεις σας. Ήθελα να πω το εξής. Είμαι Πειραιώτης. Είμαι ένας καλός επιχειρηματίας. Τη δεκαετία του 90 ήμουνα πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο του Πειραιά. Όταν έγινα πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο του Πειραιά, επειδή τα μεγάλα ονόματα που ήταν πριν από μένα, διάβασα τα πρακτικά.
και σημείωσα ορισμένα σημεία που με ενδιέφεραν. Όταν έφτανα στη γιορτή της 25 Μαρτίου και διάβαζα το λόγο, το πανηγυρικό που έβγαζε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου τότε, τελείωνε με μία ευχή. Να βρεθεί κάποιος από εμάς να πάει στο σπίτι των τριών συναδέλφων, θεωρώντας τους φιλικούς ως εμπόρους συναδέλφους, να κάνει ένα μνημόσυνο. Το διάβασα σε πολλά πρακτικά, έμεινε στο μυαλό μου και όταν έγινε η αλλαγή του καθεστώτος, είπα να πάω στην Οδυσσό. Ήταν τότε η μεγάλη ναυτική εταιρεία της Ουκρανίας, η Μπλάσκο, είχε 450 βαπόρια. Λέω να πάω να ρίξω μια ματιά σε αυτή την εταιρεία. Πήγα στην Οδυσσό, με υποδέχτηκαν πολύ ευγενικά, υπήρχε ο Σύλλογος των Ελλήνων και η πρώτη μου δουλειά ήταν, πήγα στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, στο κτίριο. Ήταν ένα ερείπιο, θα δούμε και κάποιες φωτογραφίες, έχω φέρει μερικές. Συγκινήθηκα, είδα τρία άτομα και δούλευαν. Ο ένας ήταν εκπρόσωπος του Δήμου της Οδυσσού. Του έδωσα 1.000 δολάρια και του λέω, είμαι Έλληνας, είχαν διερμηνέα, σας αδίνω αυτά τα 1.000 δολάρια να βοηθήσω αυτό το έργο που κάνετε. Ξαναπέρασα το απόγευμα, του έδωσα άλλα 1.000 δολάρια. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, σκεπτόμουν το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Σηκώθηκα το πρωί, μίλησα με τον διερμηνέα και πήγαμε στο Δήμαρχο της Οδυσσού και του εξήγησα ότι είμαι έμπορος από τον Πειραιά, έχουμε τόσες πολλές ιστορικές σχέσεις και θέλω παρακαλώ να μου επιτρέψετε να φτιάξω το σπίτι της Φιλικής Εταιρείας. Ήταν τρία κτίρια, το νούμερο 16, το 18 που ήταν του Μαρασλή και το 20. Μου λέει ο Δήμαρχος, το βλέπω πολύ καλά, θέλω μια γραπτή πρόταση. Βγήκα, πήγαμε στο δικηγορικό γραφείο, του έκανα μια γραπτή πρόταση και μου λέει, σας περιμένουμε να γυρίσετε με μια επιτροπή για να κλείσουμε τη συμφωνία. Γύρισα στον Πειραιά, δεν έφυγε από το μυαλό μου το σπίτι της Φιλικής Εταιρείας και ξαναπήγα ανάβλω σε ένα αεροπλάνο και πήρα μαζί μου πρόσωπο του Δήμου Πειραιά, της Νομαρχίας, του Πανεπιστημίου, του Εμπορικού Συλλόγου ήμουν εγώ και διάφορους άλλους επιφανείς πειραιώτες. Πήγαμε εκεί και υπογράψαμε ένα συμβόλαιο με τον Δήμαρχο της Οδυσσού που μας δίνει την άδεια να φτιάξουμε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Έγραφε αρκετά πράγματα μέσα και μας το έδινε για 40 χρόνια. Μας είπε χωρίς για 40 χρόνια. Τον ευχαριστήσαμε, κάναμε κάποιο τραπέζι, γύρισα τα ελληνικά σημεία που ήταν πρώτα. Θυμάμαι πήγα στην εκκλησία την Αγία Τριάδα, την οποία την βοηθήσαμε την Αγία Τριάδα πάρα πολύ. Και τότε ήταν έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, ο σημερινός Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Μπήκα μέσα, χτύπησα την πόρτα, μπήκα στο δωμάτιό του, στο γραφείο του, να το πούμε τρόπον την άμα, μέσα στην εκκλησία είχε ένα δωμάτιο. Πήγα να το χαιρετήσω και του λέω, γεια σας, λέγομαι Γιάννης Πολυχρονόπουλος, είμαι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και ήρθα να φτιάξω το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας και θέλω τη βοήθειά σας. Σηκώθηκε, με αγκάλιασε και μου είπε, θυμάμαι τα λόγια του, ότι ο Θεός έστειλε, μαζί θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα βοηθήσουμε τον κόσμο, θα φτιάξουμε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ήταν ένας σπουδαίος ιερωμένος,
ο οποίος είχε ένα φωτεινό βλέμμα και σε ενέπνεε να κάνεις πολλά πράγματα. Βοήθησα κάποια πράγματα και ξεκίνησα, γύρισα πίσω και γύρισα με μια μεγάλη επιτροπή. Τότε ήταν και δύσκολα ταξίδια Αθήνα-Οδυσσός. Μας περίμενε ο Δήμαρχος, πάντα από την πηγαίναμε, στρώνανε το διάδρομο του αεροδρομίου μέχρι την αίθουσα, μας περίμεναν με τιμή. Έκανα μια μικρή γιορτή, μας καλωσορίζανε και πηγαίναμε στην πόλη. Εμείς στο Δημαρχείο, αμέσως όλη η Επιτροπή, είχαμε φτιάξει το συμβόλαιο, το ίδιο το είδαν η Επιτροπή του Δήμου και το απόγευμα το υπογράψαμε όλο αυτό το συμβόλαιο που μας έδινε αυτή τη δυνατότητα. Ξεκινήσαμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ήμουνα σε μια δύσκολη χώρα που μόλις ξεκινούσε, με πολλές αλλαγές, με πολλά πράγματα. Υπήρχε δυστυχία, υπήρχαν πολλά πράγματα. Πολλοί με πλησίασαν να μου πούνε να πάρω ακίνητα πράγματα. Εγώ θεωρούσα ότι είχα πάει για ιερό σκοπό και δεν πήρα κανένα ακίνητο. Μου τα έδιδαν δωρεάν τα ακίνητα εμένα. Ναι. Δεν πήρα κανένα ακίνητο. Ο στόχος μου ήταν ένας, το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Έψαξα να βρω πώς θα βρω στελέχη για να με βοηθήσουν να το φτιάξω, να ξέρω τι μου γίνεται. Σχημάτισα μια εικόνα και οι συνάδελφοι που ήταν μαζί μου, ιδίως ήταν ο Βακαγιανόπουλος, που ήταν ο ταμείας του Εμπορικού Συλλόγου, με βοήθησε πάρα πολύ. Και όταν ήταν στην Ελλάδα, πήγα στο ΚΚΕ και τους εξήγησα ποιος είμαι. Μάμε ήταν ο κύριος Χαλβατζής και του ζήτησα την βοήθειά του. Του λέω, έρχομαι σε σένα, ναι, γιατί έχετε βάλει πολλούς Έλληνες να σπουδάσουν στην Οδυσσό. Ξέρετε πολύ καλά την Οδυσσό και εγώ χρειάζομαι έναν άνθρωπο που να έχει οικοδομικές γνώσεις, να έχει γνώσεις με την ιστορία, με τον πολιτισμό και να αγαπάει την πατρίδα. Μου είπε ο κύριος Χαλβατζής, γιατί ήρθατε σε μένα, ναι. Του είπα, γιατί είσαι εσείς οι κοντινότεροι από όλους στην Οδυσσό. Τόσα χρόνια στέλνετε ανθρώπους στην Οδυσσό. Τόσα χρόνια είσαστε στην Οδυσσό. Μετά από μία εβδομάδα με κάλεσαν στο ΚΚΕ και μου γνώρισαν τον κύριο Κώστα Αυγητίδη. Ήτανε Έλληνας που είχε φύγει, τότε έμενε στην Ταρσκέντη, είχε μείνει, είχε μια ιστορία. Και ήταν ως διερμηνέας στην Οδυσσό, αλλά και ιστορικός ταυτόχρονα, μάζευε αρχεία και προσπαθούσε να φτιάξει κάποια βιβλία, που τον βοήθησε πολύ να βγάλει και έβγαλε πολλά βιβλία. Ήταν οικοδόμος και όταν ανέβηκα στην Οδυσσό και του μίλησα, είδα ότι είχε όλα τα προσόντα. Μάλιστα από τα χρήματα που του έδωσα, που μου είχαμε βγάλει τον προϋπολογισμό, μου επέστρεψε και χρήματα, ήταν τόσο έντιμος άνθρωπος. Ξεκίνησε να φτιάχνει το σπίτι της φιλικής εταιρείας. Με κόπο, με προσπάθεια. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Στέλναμε από την Ελλάδα πολλά πράγματα. Τα κεραμίδια, αυτά τα γαλλικά κεραμίδια του Δηλαβέρη. Μας τα κλέβανε το βράδυ, εμείς ξαναστέλναμε πάλι κεραμίδια. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Εκεί είχαμε κάνει και κάποια λάθη. Δεν είχαμε βγάλει όλα τα χαρτιά για να φτιάξουμε το σπίτι της φιλικής εταιρείας. Δεν είχαμε διπλωματική αποστολή στην Οδυσσό. Δεν είχαμε κάποιον να μας συμβουλεύσει. Και φορτώναμε μια φορά, τότε ήταν τα βαπόρια, τα ποστάλια που κάνανε τη γραμμή Οδυσσός, Μαύρη Θάλασσα και κάνανε κρουαζιέρες. Και πέρανε και κάποια φορτία. Ο Πέτρος Αρβανίτης, που είναι και μέλος του Ουκρανικού Επιμελητηρίου, ήταν πράκτορας των πλοίων και θα μας έπαιρνε τα πράγματα δωρεάν. Μας είχε δώσει Σέλμαν δωρεάν
τα παρκέτα, τα οποία ήταν δέματα τόσα, εντάξει, τα μικρά παρκέτα, και ένα αυτοκίνητο ήταν, και έπρεπε να τα βάλουμε στο βαπόρι. Πήγαμε να τα βάλουμε στο βαπόρι και συναντούσαμε δυσκολίες, μας ζητάγανε χαρτιά. Κάποιος τελωνιακός ειδοποίησε την διεύθυνση του τελωνίου και ήρθε ο διευθύντης του τελωνίου, ήταν ένας μανιάτης, δεν θυμούμαι το όνομά του, και μου λέει, πώς θα πάζετε κύριε αυτά χωρίς χαρτιά? Μα του λέω, έχω χαρτί, το λέω και συγκινούμε. Και βγάζω από τη ζέμη μου το χαρτί, είχα το συμφωνητικό, το συμβόλαιο με τον Δήμαρχο, μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών στα ελληνικά. Το διαβάζει ο άνθρωπος, δάκρυσε, με αγκάλιασε και μου λέει, μη σε νοιάζει τίποτα, είμαι εγώ εδώ. Και παίρνει ένα δέμα, το βάζει στον νόμο του και ξεκινάει να το πάει στο βαπόρι. Βλέποντας το διδί του τελωνίου, οι υπόλοιποι άλλοι τελωνιακοί, αλλά και οι αρχιεργάτες του ΟΛΠ, όλοι πήραν ένα δέμα και το πήγανε στο βαπόρι. Ήταν μια ένδειξη της αγάπης ολωνών, γιατί συζητήθηκε, έμαθε για που πήγαιναν αυτά τα πράγματα. Και έρχονται, όποτε πηγαίναμε στο λιμάνι, όλοι οι αρχιεργάτες, όλοι οι διευθυντές, θέλανε να κουβαλήσουν τα πράγματα, να βοηθήσουν να μπουν μέσα με τον καλύτερο τρόπο, να το βάλουν στο καλύτερο σημείο. Και έτσι με αυτόν τον διδί του τελωνίου βάλαμε ένα μικρό παράδειγμα, σας φέρνω. Θυμάμαι, φτιάχναμε, φέραμε τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα φανταστώ πώς ερχόντουσαν τόσα πολλά πράγματα εδώ. Ακόμη και τα κάγκελα που μας είχε σχεδιάσει ένας Ρώσος, τα φτιάξαμε εδώ, τα φτιάξαμε στον Πειραιά. Τα στέλναμε εδώ και τα στέλναμε στην Οδυσσό και δεν μας έπαιρναν δασμούς, δεν μας έπαιρναν τίποτα. Όταν άκουγαν οι Ουκρανοί ότι είναι για τη φιλική εταιρεία, άφηναν τα πράγματα και πέρναγαν και πήγαν κατευθείαν στο μουσείο της φιλικής εταιρείας. Έτσι σιγά σιγά, με πολύ κόπο, με μεγάλη προσπάθεια, προχωρούσαμε προς το τέλος του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας. Εγώ ως επιχειρηματίας, ως έμπορος, σκέφτηκα να δω πώς θα μπορέσω να βοηθήσω τις σχέσεις των δύο χωρών, Πειραιά και Οδυσσού, με κάποιες εμπορικές πράξεις. Τότε θυμάμαι ήρθε και γράφανε εφημερίδες, δεν με πλησιάζε ο κύριος Εμφιετζόγλου, ο οποίος μου είπε, τον επήρα μαζί μου στην Οδυσσό, μου λέει, εγώ εδώ πέρα θέλω να φτιάξω κάτι, να πάρω κάποια οικόπεδα και να φτιάξω κάποια κίνητα. Του δώσαμε το πρώτο οικόπεδο που ήταν εγκαταλειμμένο, το παζάρι, ήταν το παλιό παζάρι. Έφτιαξε ένα συγκρότημα κτηρίων, το πούλησε αμέσως και μετά στο κέντρο της πλατείας ήταν το σπίτι του Ράλι, το οποίο μεσολάβησα εγώ, το πήρε και μου λέει, πρώτη φορά κάνω τόση δουλειά χωρίς να πληρώσω πουθενά καμία προμήθεια. Του λέω, εμείς ευχαριστούμε γιατί κάνεις τόσα καλά πράγματα για την πατρίδα μας. Φτιάχνεις εδώ πέρα, κάνεις τέτοια επένδυση. Και έφτιαξε ένα πολύ μεγάλο κτίριο και θυμάμαι στα εγγένειά του, είχα φέρει με το αεροπλάνο που ερχότανε, είμαστε 150 Έλληνες που πήγαμε στην Οδυσσό. Μέναμε 4 μέρες. Το αεροπλάνο ήταν της Ολυμπιακής, θα γύριζε άδειο. Είχαμε συμφωνήσει με τον Δήμαρχο και πήραμε 150 Ουκρανούς και τους πήγαμε μείναν στο ξενοδοχείο του Χανδρή και τους έφερα το αεροπλάνο όταν έρχονταν να μας έφερνε εμάς. Αυτό το εκτίμησαν πάρα πολύ και αποφάσισαν, έβγαλαν μια απόφαση και την πλατεία αυτή που ήταν το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας και το κτίριο του Εφιατζόγλου την ονόμασαν Πλατεία Ελλήνων. Και αν δεν κάνω λάθος, τον κόκκινο δρόμο, τον κεντρικό δρόμο, τον ονόμασαν Δρόμο Ελλήνων. Για να μας τιμήσουν, για να αναγνωρίσουν αυτό που κάναμε. Ήταν η κυρία Τσουδερού, ήταν υφυπουργός, η οποία αυτή έκανε τα εγγένεια αυτών των πραγμάτων. Είχαμε
πολλά θέματα τότε. Προσπαθούσα να βοηθήσω τις εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Ουκρανίας. Θυμάμαι τότε έπαιρνα τους Έλληνες που εθέριζαν τα στάρια και τα άλλα πράγματα με τα μηχανήματά τους και ήταν ο θερισμός 2 μήνες νωρίτερα στην Ελλάδα από ό,τι γινόταν στην Ουκρανία. Και ναύλωσε ένα βαπόρι, έβαλα τα μηχανήματα μέσα και τα πήγα στην Οδυσσό και δούλεψαν, έκαναν πάρα πολλή δουλειά. Μετά για κάποιους λόγους δεν υπήρχε αντίστοιχη βοήθεια από το Υπουργείο Εξωτερικών, σταμάτησε αυτό το πράγμα. Όμως συνέχεια προσπαθούσαμε για τη φιλική εταιρεία, ξεκινήσαμε να χρηματοδοτούσαν να γράψουμε αρκετά βιβλία. Γράψαμε από τα τυπογραφία της Οδυσσού, της βιομηχανίας της Οδυσσού, του Σέρνης της Οδυσσού, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ο κύριος Αυγητήτης πρωτοστατούσε σε αυτό το πράγμα, έβγαζε πολλά πράγματα. Βοηθήσαμε πολλά πράγματα. Πολύ, πολύ φτωχούς ανθρώπους. Δεν τα θυμάμαι τώρα όλα. Βγάζουμε ένα βιβλίο τώρα που μας βοηθάει ο κύριος Αξίδης, την ιστορία του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας. Πώς ξεκίνησε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας πολύ πιο μπροστά από εμάς, ποιοι είχαν πάει πολιτικοί πιο μπροστά από εμάς και μετά που πήγαμε εμείς και το φτιάξαμε μέχρι που το τελειώσαμε. Και ο κύριος Αξίδης βοηθάει την συγγραφή του βιβλίου. Έχουμε μια ομάδα Ελλήνων, μια κυρία καθηγήτρια, διευθύντρια του ιστορικού αρχείου της Οδυσσού, η οποία έχει πολλά στοιχεία και μαζεύει συνέχεια για την Ελλάδα, η οποία μας βοήθησε για την έκδοση των βιβλίων αυτών. Είχαμε αρκετές ταλαιπωρίες, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, δεν ήταν εύκολες οι διαδρομές, αλλά είχαμε πίστη σε αυτό που κάναμε, πιστεύαμε, είχαμε κάνει ένα μεγάλο όνειρο, είχαμε ένα μεγάλο όραμα. Τότε ήταν ο κύριος Πάγκαλος, υπουργός εξωτερικών, με κάλεσε, μου λέει τι θέλεις να κάνω. Λέω θέλω να βάλετε έναν πρόξενο στην Οδυσσό και έναν προξενικό λιμενάρχη. Το έβαλε αμέσως και άρχισαν να βοηθάνε λίγο. Δυστυχώς η βοήθεια του ελληνικού κράτους δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Θυμάμαι δίπλα από το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας κανόνισα με τον Δήμαρχο να μας δώσει τα διπλανά κίνητα και ήθελα να γίνει το προξενείο μας εκεί. Όμως ήρθε το Υπουργείο Εξωτερικών και πήγε και αγόρασε, σαν να καθόμαστε όπως είναι ο Πειρας, πήγε αγόρασε στη Βούλα ένα μεγάλο οικόπεδο για να κτίσουν εκεί προξενείο. Μεγάλο λάθος, έχει παραμείνει ένα οικόπεδο έτσι σκέτο και το προξενείο μας είναι στο Νίκη, σε ένα λίγο παλαιό κτίριο. Δεν είχαμε τη βοήθεια που έπρεπε. Εν τω μεταξύ τότε ήρθε το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Ήταν ο καθηγητής ο Γιωργάκης, ο οποίος στην αρχή τα τσουγκρίσαμε λιγάκι, δεν μου ζητούσε πολλά πράγματα, μετά όμως με έπεισε, ίσως ήταν λάθος μου, και τους παραχώρησα το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού όταν έγινε είχε πάρα πολλά χρήματα και είχε πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Αλλά δεν ήξερα ποιος θα δούλευε εκεί μέσα. Μετά το κατάλαβα. Ήταν λιγάκι δύσκολο να δουλέψουν τόσες μεγάλες προσωπικότητες. Νομίζω και ο κύριος Βλάσης είχε εργαστεί λίγο στο Ίδρυμα και έχετε ιδία πήρα, έτσι. Δυστυχώς δεν μας βοήθησε το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Δεν βοήθησε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Προσπαθούσα να δώσω υποτροφίες, προσπαθούσα να κάνω πράγματα, συναντούσα δυσκολίες. Τώρα όμως που μιλήσαμε με τον κύριο Αξίδη, με τον κύριο Βλάση, συζητάμε να ξεκινήσουμε να δώσουμε τις πρώτες υποτροφίες, μια πρώτη υποτροφία για την Οδυσσό του Μεσοπολέμου και τους Έλληνες και μήπως από τα παιδιά αυτά που θα πάρουν τις υποτροφίες αποτελέσουν και στελέχη για το μουσείο. Βγάλαμε αρκετά βιβλία. Θυμάμαι, κάναμε έκθεση ελληνικών προϊόντων. Ποτέ δεν είχε τόσο μεγάλη έκθεση ελληνικών προϊόντων. Είχαν 120 εταιρείες.
Επικεφαλή ήταν η φρεγάτα Ήδρα. Έτυχε να έρθει η φρεγάτα Ήδρα εκείνη την ημέρα στην Οδυσσό. Ήταν πολύ συγκινητικά τα πράγματα. Πάρα πολύ συγκινητικά. 120 ελληνικές εταιρείες ποτέ δεν είχαν βγει μαζεμένες έξω. Ήταν η δίψα των Ελλήνων για αυτή την περιοχή. Κάναμε αρκετά πράγματα. Προσπαθήσαμε. Προσπαθούμε. Και τώρα πάρουμε με ένα καινούριο πνεύμα. Κυρία Υπουργός με κάλεσε να μπω στο Συμβούλιο του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πώς είναι. Εμείς θέλουμε να αγοράσουμε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας τώρα, να το αγοράσουμε από κάποιο φορέα δημόσιο, από κάποιο φορέα ο οποίος θα είναι ευέλικτος, θα μπορέσει να κάνει κάτι. Και να δώσαμε σε μια ομάδα επιστημόνων και μας έκανε καινούρια μουσιολογική μελέτη. Θέλουμε να ξεκινήσουμε, να το ξαναφτιάξουμε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας για να μπορέσει να παίξει καλύτερα το ρόλο του. Θέλουμε να το οργανώσουμε όσο γίνεται καλύτερα και αν μπορούμε να βάλουμε ένα διοικητικό συμβούλιο που χρήματα υπάρχουν και διάθεση υπάρχει, ανθρώπους δεν έχουμε βρει ακόμη, να μας βοηθήσουν να πάρει το μουσείο, να παίξει το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας το ρόλο του. Να μπορέσουμε να θυμηθούμε πολλά πράγματα για την ιστορία μας. Να μας θυμίσουν για την ιστορία μας. Να δούμε τις φωτογραφίες τώρα, ναι. Που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Εδώ πέρα είναι και μας φέρουν, ναι. Εδώ είναι, δεξιά είναι ο έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, ο σημερινός Πατριάρχης ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Ένας σπουδαίος κληρικός, είναι ο δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Λογοθέτης, ο οποίος σκέφτεται για να πάρουμε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, πέραν το όλο όσο κάναμε, τότε ήταν το κλαμπ της Μαύρης Θάλασσας και είναι ακόμη. Όλες οι πόλεις Μαύρης Θάλασσας έχουν κάνει μια λέσχη. Το κλαμπ της Μαύρης Θάλασσας. Και πήγαμε τον κύριο Λογοθέτη σε τρεις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, πείσαμε τους δημάρχους να ψηφίσουν το δήμαρχο της Οδυσσού για πρόεδρο του κλαμπ της Μαύρης Θάλασσας. Και τον βγάλαμε πρόεδρο του κλαμπ της Μαύρης Θάλασσας, βγήκε ο Δήμος της Οδυσσού και αμέσως μας υπογράψανε τα 40 χρόνια για το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Ίσως ήταν λάθος με τότε, πρέπει να το είχα αγοράσει στο σπίτι. Δεν είχα κάποιον να μου λέει μια κουβέντα. Πάντα σε μια προσπάθεια κάνεις λάθη. Τώρα εδώ είναι ο δήμαρχος, ο κύριος Γούρβιτς, ο δήμαρχος της Οδυσσού που. Κάτι με συγχύει. Ποια χρονιά είναι εδώ, το 95? Κάτι τέτοιο είναι, ναι. Το 95. Μάλιστα. Το 95 είναι, το 95 είναι, ο Δήμος Οδυσσού είναι. Εδώ είμαστε μέσα στο μουσείο. Εδώ είμαστε μέσα στο μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Είναι ο Αβητίδης, ο κύριος Αβητίδης. Μάλιστα, αυτός. Ναι. Ο κύριος Βακαγιαννόπουλος, τον κύριο Δημοσιογράφο, εγώ, ο κύριος Πανός. Αυτός είναι ο γιος μου. Ο Κρυανός είναι ο γιος μου. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση από εκείνο είναι ότι υπήρχε εσωτερικό πηγάδι που το βλέπουμε εδώ μπροστά. Ακριβώς, μάλιστα. Φαίνεται. Εσωτερικό πηγάδι. Εδώ είναι σε μια εκδήλωση πάλι. Βλέπω την ημερομηνία. Είναι στην Οδυσσό πάλι. Πάντα είμαστε μπροστά στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Μπροστά στο Μουσείο στην Πλατεία των Ελλήνων. Μάλιστα. Φτιάξαμε την πλατεία από την αρχή, έκανε τεράστιο κτίριο ο κύριος Εφιατζόπουλος εκεί πέρα και όλα τα διπλανά κτίρια φτιαχτήκανε. Είναι η ωραιότερη πλατεία της Οδυσσού, η πλατεία των Ελλήνων. Ναι, εδώ είμαστε στο κενοτάφιο του Γρηγορίου του Πέμπτου. Mm-hmm. Είναι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος που έκανε αυτή την εικόνα και είμαστε εδώ σε αυτό το σημείο. Νομίζω στην Οδυσσό ξεβράστηκε το πτώμα του. Ναι, στην Οδυσσό ξεβράστηκε το πτώμα του Γρηγορίου του Πέμπτου. Εδώ είναι στην εκκλησία μέσα, στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα, μέσα στην Αγία Τριάδα. Είναι η ελληνική εκκλησία. Την είχαμε πάει εμείς στην Αγία Τριάδα, δεν ήμουν εγώ, αλλά μετά τη χάσανε οι άλλοι. Τέλος πάντων. Εδώ που είμαστε. Εδώ πάλι είμαστε στην τελετή του 25 Μαρτίου. Είναι πάλι ο Δήμαρχος Οδυσσού. Εγώ βγάζω το πανηγυρικό και ένα σειρό άλλοι επίσημοι που ήταν εκεί. Εδώ είναι το σπίτι, έτσι το βρήκα το σπίτι. Αυτό ήταν το σπίτι. Έτσι το βρήκα το σπίτι. Αυτά τα
διαφορετικές πέτρες, διαφορετικά πράγματα. Χωρίς σοβά. Χωρίς σοβά, χωρίς. Δεν υπήρχαν ξύλα, δεν υπήρχαν τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως δεν υπήρχε. Μάλιστα. Εδώ φαίνεται δηλαδή σαν ένα σπίτι υποκατάρρευση. Ανοιχτό τελείως. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Έπρεπε να τα είχαμε αγοράσει όλα τότε εκεί πέρα. Να ήταν και το προξενείο μας, να ήταν όλα εκεί. Θα ήταν μεγάλη υπόθεση. Να το, κοιτάξτε όπως είναι. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Εγώ δεν το είχα δει ποτέ έτσι. Το είδα τελειωμένο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πραγματικά φαίνεται το έργο που έγινε. Μια φωτογραφία στο αεροδρόμιο. Στο λιμάνι. Και από εδώ είναι η σκάλα, ξεκινάει η μεγάλη σκάλα. Ναι, ναι. Εδώ είναι ακριβώς πίσω, είναι η μεγάλη σκάλα της Οδυσσού. Είναι αυτή που ξέρουμε από το έργο του Eisenstein. Είναι η φοβερή αυτή σκάλα για την Επανάσταση του 1905. Μάλιστα. Εδώ πού είμαστε. Εδώ είναι 25 Μαρτίου και καταθέτουμε στεφάνια. Έχουμε τα στεφάνια που καταθέτουμε στο... στους τρεις Φιλιππούς μπροστά μέσα. Μάλιστα. Και εδώ φαίνεται ήδη το οίκημα υποκατασκευή. Φαίνεται ότι είναι ένα για πίπια. Μάλιστα. Έχει σοβαντιστεί. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο οποίος μου δίνει το ανώτατο παράδεισμα τιμής που δίνουν και ο πρέσβης της Ουκρανίας που δίνουν σε ξένους για τις υπηρεσίες που προσέφερα στην Ουκρανία για την βελτίωση των σχέσεων Ελλάδος-Ουκρανίας. Εδώ είμαστε ο γιος μου, ο κύριος Βακαγιανόπουλος, εγώ και δεν θυμάμαι ποιος είναι όλος. Εδώ είναι η επιγραφή που λέει ότι το κτίριο αυτό φτιάχτηκε από τον Μωρικό Σύλλο και ο πρόεδρος με την προεδρία του κυρίου Πολυχρονόπουλου και λέει και τρία νόματα. Είναι μια επιγραφή, επιγραφή στο μουσείο. Στο μουσείο μέσα, μάλιστα. Εδώ είναι οι τρεις φιλικοί, εδώ καταθέταμε οι πρωτομές τους που καταθέταμε τα στεφάνια. Φτιάξαμε και τα αγάλματα των τριών φιλικών. Mm-hmm. Μάλιστα, θέλω να δείτε το πώς σκέπτονται, πόσο όμορφα σκέπτονται οι Έλληνες. Όταν αποφάσισαμε να φτιάξουμε τους ανδριάδες των τριών φιλικών, είπαμε να τους φτιάξουμε με ελληνικό μάρμαρο. Και είπαμε να τους φτιάξουν, εμείς θα βάλουμε το μάρμαρο και αυτοί θα βάλουν την τέχνη. Και το πήρε η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών της Ουκρανίας. Θυμάμαι, έστειλα σε 12 περίπου λατομία μαρμάρου στη Θάσο, στη Κοζάνη, στην Πεντέλη, για να βρω την πιο καλή τιμή να αγοράσω αυτό το μάρμαρο. Έτσι πρέπει να κάνουμε, έτσι κάνουμε σε όλες μας δουλειές. Ξέρετε, και όταν πήραν και ρωτήσαν και μάθανε τι είναι, και οι 12 προσέφεραν το μάρμαρο δωρεάν. Ήταν συγκινητικό. Ήρθαν στο γραφείο μου και μιλούσαν τόσο συγκινητικά και τελικά το πήραμε από το λατομείο της Πεντέλης. Μας μίλησε τόσο ωραία αυτός ο άνθρωπος. Είχε πει μπορούσατε να μου επιτρέψετε να δώσω εγώ το μάρμαρο για να αποδείξω πόσο αγαπώ αυτή τη χώρα που ήρθα εδώ και έκανα μια θαυμάσια επιχείρηση. Μας μίλησε τόσο όμορφα που πήραμε από το μάρμαρο της Πεντέλης. Το φτιάξε ο πρίτανης της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών της Οδυσσού και το φτιάξαμε, το έχουμε βάλει τους αδειάδες των τριών φιλικών έξω στην είσοδο. Έξω στην είσοδο, στην είσοδο του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας. Και αυτή είναι η τελευταία. Εδώ είναι αυτή που ήταν πάλι τελευταία. Έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Όταν έδωσα το σπίτι, τα ξεχνάω, τα θυμηθώ για να γράψουμε αυτά όλα. Όταν έγινε το θέμα της, έδωσα το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, είχαμε φτιάξει ένα σχέδιο, ο κύριος Γεωργάκης ήταν πρόεδρος τότε του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Ήταν σύμβουλος του ΟΝΑΣΗ, ήταν προσωπικότητα. Αυτός με καταλάβαινε και ήθελα να φτιάξω στην αρχαία Κολχίδα, στο Πότι, να φτιάχνω το ίδιο πράγμα, ένα μουσείο, και είχα πάει και στην Παναγία του Σουμελά. Έδινε ένα μικρό καραβάκι δώρο στο δήμο της περιοχής και αυτός ήταν σύμφωνος να μας βοηθήσει να φτιάξουμε λίγο την Παναγία του Σουμελά.
Ατυχώς για διαφόρους λόγους το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού δεν μπορούσε να μας βοηθήσει πλέον και μάλλον μας έφερνε εμπόδια, οπότε δημιουργήθηκε μια απόσταση και δεν κάναμε αυτά τα θαυμάσια έργα. Μάλιστα με τον κύριο Γεωργάκη είχαμε μαζέψει χρήματα. Είχε δώσει ο τότε πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής, είχε δώσει την έγκριση για αρκετά χρήματα. Έβαζε και ένας σπουδαίος Έλληνας, ο Γιώργος Ολιβανός. Έβαζα και εγώ κάποιο ποσό, γύρω στα 50 εκατομμύρια. Είχαμε βρει μια αμερικάνικη εταιρεία και θέλαμε να κάνουμε μια έρευνα στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας και στις παράλληλες πόλεις για να φτιάξουμε ένα καινούριο μύθο για τον ελληνισμό. Να φτιάξουμε για την αργοναυτική εκστρατεία. Να βρούμε στοιχεία να τα παρουσιάσουμε. Ναυάγησε δυστυχώς και αυτό το όμορφο πράγμα. Ναυάγησε. Δεν προχώρησε, αγαπητέ Βλάση. Εντάξει. Προχώρησαν όμως όλα τα υπόλοιπα και πια. Προχώρησαν όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Έχουν προχώρησει τα υπόλοιπα. Τώρα το μισό το προχωράμε. Αυτό που κάνουμε τώρα με τα διδακτορικά που πάνε να κάνουμε, πιστεύω ότι θα βγάλουμε 4-5 στελέχη για να μπορέσουν να βοηθήσουν το μουσείο, να αποκτήσει άλλη γραμμή το μουσείο. Και προπαντός προσπαθούμε να αδελφοποιήσουμε την Ναυτική Ακαδημία της Ίδρας, μας καθυστέρησε λίγο το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, την Ναυτική Ακαδημία της Ίδρας με την Ναυτική Ακαδημία της Οδυσσού, να τα αδελφοποιήσουμε για να μπει και η Ναυτική Ακαδημία της Ίδρας στο κλαμπ της Μαύρης Θάλασσας, που είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και έχουμε βρει έναν Ελληνοκρανό καπετάνιο που μένει στην Οδυσσό, συνταξιούχο. Το έχουμε συμφωνήσει, αν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, να γυρνάει στις ελληνικές κοινότητες και να τους ενημερώνει για τη σπουδαιότητα του να γίνουν οι Έλληνες της Ουκρανίας, να πάνε στη σχολή, να γίνουν καπετανέοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί. Γιατί αφανώς παίρνουμε πολλά χρήματα, αφετέρου θα έχουν τα ελληνικά πλοία Έλληνες από μια χώρα ναυτική, γιατί και η Ουκρανία είναι ναυτική χώρα. Και αν αρχίσουν και πάνε αρκετοί από αυτούς, τα χωριά τους αμέσως θα ανέβουν, γιατί ένας καπετάνιος παίρνει 10-15.000 δολάρια το μήνα παίρνει. Είναι σπουδαίο πράγμα και μπορούμε να τα καταφέρουμε και θέλουμε, έχουμε συμφωνήσει, ο κορονοϊός θα μας τα χαλάσει. Μήπως πάμε 25 Μαρτίου και έχουμε 10 με 12 Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν περισσότερο από 150 Ουκρανούς πληρώματα και θέλουμε να έρθουν, είμαστε στην αρχή αυτού του σχεδίου, να τους παρασμοφορήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουκρανίας, γιατί προσέχουν τόσο πολύ τα ουκρανικά πληρώματα. Είναι ένα σπουδαίο πράγμα και αν τα καταφέρουμε και γίνει μέσα στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, θα αποκτήσει ένα περισσότερο κύρος στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Και αν ο εφοπλισμός καταφέρουμε και μπει στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, τότε αυτό θα πετάξει. Θα ανέβει πολύ ψηλά. Έτσι είναι. Και πραγματικά ήταν εξαιρετική μαρτυρία, κύριε Πολυχρονόπουλε, έτσι κι αλλιώς, όλο το ιστορικό αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα και εν κατακλείδη βγαίνει το εξής, ότι τελικά βγαίνει και μια θλίψη, γιατί όλα αυτά τώρα που περιγράφεται ως στόχοι, που είναι ρεαλιστικοί και πιστεύω ότι θα γίνουν, έπρεπε να έχουν ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια ως πολιτική του ελληνικού κράτους μπροστά στην πρόκληση της μετασοβιετικής εποχής. Δεν έγινε, δεν ήμασταν όριμοι να εκμεταλλευτούμε με το θετικό τρόπο τις ευκαιρίες που ανέκυπταν. Καλό αργά παρά ποτέ. Βεβαίως, πολλές ευκαιρίες χάθηκαν. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε εδώ μέσα από την ιστορική αφήγηση αλλά και μέσα από αυτή την προοπτική η οποία δίνει η καλή ιστορική γνώση να πάμε στην επόμενη μέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε ως Ελεύθερο Πανεπιστήμιο για την παρουσίαση εδώ. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία. Είναι μια μαρτυρία που θα καταγραφεί και θα μείνει στην ιστορία γιατί δεν έχουμε αντίστοιχη καταγραφή. Ξέρουμε, έχουμε ψήγματα του πώς έγινε όλη η προσπάθεια για την διαμόρφωση του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας, αλλά δεν είχαμε αυτές τις λεπτομέρειες που σήμερα καταθέσατε εδώ. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σε συνθήκες έτσι, πιο φυσιολογικές, χωρίς τις μάσκες και χωρίς κορονοϊούς.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που κάναμε με καλέσετε να ακούσω τα τόσο ωραία λόγια που είπατε για την ιστορία μας, κύριε Βλάση. Και πάντα σας θαυμάζαμε και σας θαυμάζουμε και σας συγχαίρουμε εσάς και τους συνεργάτες σας για αυτά που κάνετε. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Να είστε καλά και πρέπει να πούμε ότι το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς έχει την εξαιρετική τύχη να έχει προϊστάμενους, να έχει ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται ουσιαστικά για όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και εμάς. Χωρίς αυτό, χωρίς να υπήρχε όλη αυτή η σχέση, η πολύ θα λέγαμε ισορροπημένη και σχέση ανθρώπων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές ευαισθησίες, τίποτα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Και αυτό βγαίνει σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, και τουλάχιστον αυτό είναι και το ζητούμενο και τουλάχιστον εδώ το έχουμε πετύχει. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλή αντάμωση στην επόμενη διάλεξη. Στην Οδυσσό. Και στην Οδυσσό.